Εμείς είμαστε ένα τεχνικό σχολείο. Αυτό που έχουμε προσθέσει στη διδασκαλία μας είναι να υπάρχει πάρα πολύ ψηφιακό υλικό, να υπάρχουν αφού δεν μπορούν να γίνουν τα εργαστήρια κανονικά διαζώσεις και πάνω σε αυτό το υλικό να δουλεύουν. Στο κομμάτι της ενημέρωσης των μαθητών για θέματα που αφορούν το σχολείο αλλά είναι έξω από το σχολείο και ιδίως για την ενημέρωση των γονιών, έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό στούντιο στο σχολείο και έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα 5 Απριλίου και κάνουμε διαδικτυακές εκπομπές προσκαλώντας τους γονείς των μαθητών μας, τους μαθητές και τους δραμηνούς συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν αυτές τις εκπομπές σε ζωντανό χρόνο. Ήδη έχετε ξεκινήσει με αυτού του είδους τα μαθήματα, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός ή τις δράσεις. Τι έχετε δημιουργήσει μέχρι στιγμής με αυτήν την καινοτόμο ενέργεια? Αυτές είναι κάποιες δράσεις, είναι κάποιες εκδηλώσεις, σαν μικρές ημερίδες θα λέγαμε ψηφιακές. Έχουμε καλέσει τη Δευτέρα στις 5 Απριλίου τον κύριο Παναγιωτίδη Αλέξανδρο, τεταλμένο σύμβουλο κοινωνικής πρόνοιας και υγείας του Δήμου Δράμας, και μιλήσαμε για την πανδημία COVID-19 και το σχολείο. Προχθές τη Δευτέρα ήταν καλεσμένος μας ο κύριος Αριστίδης Μωυσιάδης και μιλήσαμε για την ψυχολογία των μαθητών μέσα στην υγειονομική κρίση, μέσα στην πανδημία. Και τη Δευτέρα καλούμε τον Αντιδήμαρχο Δράμας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τον κύριο Κυριακίδη Χρήστο, να μιλήσουμε για την ανακύκλωση με τον σωστό τρόπο. Πιστεύετε ότι αυτό κάνει και τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης λίγο διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Δεν έχει να κάνει σχέση, δεν έχει ακριβή σχέση με τα μαθήματα, αλλά έχει να κάνει με την επαφή που έχουμε με τα παιδιά και κυρίως με τους γονείς. Προσπαθούμε δηλαδή να μην διακοπεί η επαφή με τους γονείς, με τους μαθητές μας, έτσι και αποξενωθούμε τελείως. Ο διευθυντής του πρώτου επαγγελματικού λυκείου δράμας, κ. Τάσος Σαλής, αναφέρθηκε και για τις διαδικτυακές δράσεις του σχολείου, αλλά και για το στούντιο Green Room για την παραγωγή live streaming με θέματα για μαθητές και γονείς. Έχουμε εντάξει μέσα στο πρόγραμμα φέτος το Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ τη δημιουργία ενός ψηφιακού στούντιο. Έχει αγοραστεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και κάθε Δευτέρα μια μαθήτρια κάνει συνέντευξη με ένα καλεσμένο, ο οποίος μπορεί να είναι κάποιος γιατρός, κάποιος ψυχολόγος. Στην πορεία θα έχουμε καλεσμένους καθηγητές από τα πανεπιστήμια, ανθρώπους από την αγορά εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύπλευρη ενημέρωση στους γονείς και στους μαθητές μας. Και αυτά θα συνεχιστούν έως ότου επανέλθει η κανονικότητα, φαντάζομαι. Θα συνεχιστούν και τα σχολεία μας, αν δουλεύουν και αν λειτουργούν κανονικά, θα συνεχιστούν όσο τα σχολεία μας είναι ανοιχτά. Εκτιμούμε μέχρι την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου.